Καλημέρα σε όλους σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπροεδρεάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Κληθήκαμε εκτάκτως εδώ σήμερα να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το προσφυγικό. Μόνο αλήθειες θα πω και ισχύουν και αποδεικνύονται εγγράφως. Στο πλαίσιο της προσφυγικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη χώρα, καλούμαστε εν ώψη και των τελευταίων εξελίξεων να φέρουμε προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου το προσφυγικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εμπλεκόμενοι στο κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως αυτό έγινε γνωστό από τις τελευταίες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου για το προσφυγικό κ. Κυρίτση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουδεμία σύσκεψη εκπροσώπου του Δήμου με κυβερνητικό παράγοντα. Επαναλαμβάνω, με κυβερνητικό παράγοντα. Δεν ξέρω με τις σαφείς προτάσεις για τι σχεδιασμό πρόκειται. Πρόκειται για μια ενέργεια απαράδεκτη και αντιδημοκρατική. Ο Δήμος Γρεβενών, πέρα από κάθε φοβικό και ρατσιστικό σύνδρομο, έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο, προσφέροντας τη βοήθειά του με συμπαραστάτες ολόκληρη την κοινωνία των Γρεβενών, στους 151 πρόσφυγες που φιλοξενήσαμε στο κλειστό γυμναστήριο στις 23 Δευτέρου του 2016 και στους 131 πρόσφυγες στις 24 Δευτέρου του 2016 επί της Εγνατίας Οδού στον κόβο του Ταξιάρχη. Επρόκειτο για αποφάσεις άμεσες, επίγουσες, πριν από τις οποίες προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες με την αστυνομία και τους χώρους που θα φιλοξενούσαν παροδικά τους πρόσφυγες. Εδώ ειλικρινά θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από τους υπεύθυνους της αστυνομίας, γιατί πολλές φορές προσπαθώντας να βρουν χώρους να τους αφήσουν και η αντίδρασή μου ήταν σε πολλές περιπτώσεις έντονη. Δεν θέλαμε τους πρόσφυγες στα λεωφορεία αυτά μέσα στην πόλη για πολλούς και διάφορους λόγους και προσπαθούσαμε, βρισκόμαστε σε μια διαμάχη και ζητώ συγγνώμη. Η αναφορά των πατωμάτων ως χώρος φιλοξενίας έγινε εκ μέρους μου υπό τις ανωτέρως συνθήκες, του κατεπήγοντος δηλαδή. Ερχόταν τα λεωφορεία και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Σε συνάντηση που είχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, 2 Τετάρτου, έχοντας μόνο, η πρότασή μου ήταν, έχοντας μόνο προσωρινό χαρακτήρα για ένα ή δύο βράδια. Η θυμολογία ότι δήθεν εγώ υπέδειξα τα πατώματα ως χώρος μόνιμης εγκατάστασης, το επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, αποτελεί εσκεμμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας και μετάθεσης ευθυνών. Είναι βέβαιο δε βάσει των ανωτέρων ότι έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται πρότασή μου για παραχώρηση των πατωμάτων προς δημιουργία μόνιμου κέντρου φιλοξενίας προσφύγων δεν υπάρχει τόσο από εμένα όσο και από κάποιον εκπρόσωπο του Δήμου. Έπειτα αυτό διαψεύστηκε προχθές σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κ. Περιφερειάρχης στην εκδήλωση του Εντούρο κάτω στο Μερά. Διαψεύδω τις δηλώσεις του κ. Βουλευτή που κάνουν αναφορά στον ανωτέρα έγγραφος, αλλά ιδάλλως προκαλώ την προσκόμισή του. Εάν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, σας προκαλώ κ. Βουλευτά, εγώ παρετούμαι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω θέση εδώ μέσα. Πιστεύω δε ότι το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και εγώ προσωπικά, δεν θα παραχωρούσε τα πατώματα αν ήταν δημοτική έκταση. Ενώ πρέπει να γίνουν σαφείς και οι προθέσεις της Περιφέρειας που είναι και η αρμόδια. Τα πατώματα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας αυτή τη στιγμή. Επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο το χειρίστηκα σαν αντιπεριφερειάρχης, δεν υπήρχε χρηματοδότηση μετά από πολλούς κόπους και
και συνεργασία με την τότε Δημοτική Αρχή, το βάλαμε στο ΕΣΠΑ. Προχώρησε, δεν έχουν παραλυθεί ακόμα τα πατώματα. Η προσωρινή παραλαβή των πατωμάτων θα γίνει στις 1 Ιανουαρίου του 2016 και η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει στις 1 Αύγουστο του 2017. Υπήρχαν όσο ήμουνα, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, 92 δικαιούχοι. Υπήρχε το πρόβλημα ότι 17 από αυτούς που παραχώρησαν τις εκτάσεις τους, τα χωράφια τους, δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνώριζα από πρώτο χέρι. Και μιλώ μέχρι τη στιγμή που ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Άλλωστε, όπως προκύπτει και από το σχέδιο φιλοξενίας προσφύγων με εντεταλμένους συμβούλου πολιτικής προστασίας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προσέξτε, σε περίπτωση άρνησης φιλοξενίας από Δημοτική Αρχή ή σε κάθε άλλη περίπτωση, θα έχει την αποφασιστική εντολή ανάθεσης εντολής φιλοξενίας το Γραφείο του Εντεταλμένου Συμβούλου της Περιφέρειας και εν τέλει το Συντονιστικό Όργανο Προσφύγων της Περιφέρειας. Ενώ κατά το εναλλακτικό σχέδιο εντέλλονται, προσέξτε, εντέλλονται οι Δήμοι που διαθέτουν κλειστά γυμναστήρια ή την περίοδο θέρους ανοιχτά ή ύπαιδα ποδοσφαίρου να τα διαθέσουν για τη φιλοξενία προσφύγων. Το προσφυγικό ζήτημα είναι δεδομένο ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Δήμου που έγινε σαφές με τον αριθμό πρωτοκόλλου 4061 26 Δευτέρου του 2016 επιστολή μου προς τους αρμόδιους υπουργούς μετά την ανωτέρω προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων καλώντας τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αδύνατο να σηκώσει τέτοιο βάρος. Το γεγονός απασχόλησε και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και αποφασίστηκε με το αριθμό 13 του 2016 απόφαση μεταξύ άλλων ο συντονισμός των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων για την οργανωμένη διαχείριση του προβλήματος καθώς και να αποσταλεί άμεσα επιστολή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής στην οποία να αποτυπώνεται η κατάσταση και να ζητούνται απαντήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα τα οποία προκύπτουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση εκφράζοντας τον προβληματισμό και την ανησυχία μας. Σε περιφερειακό επίπεδο, πλην της από 27 Δευτέρου 2016 έκτακτη σύσκεψη για το προσφυγικό που συγκάλεσε ο κύριος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία όλων των δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας, ουδέμια άλλη σύσκεψη έλαβε χώρα με πρόδειλο περιφερειακό σχεδιασμό για το προσφυγικό. Στη συνέχεια δε της ανωτέρως συνάντησης, ο Δήμος Λεβενών έστειλε το αριθμό πρωτοκόλλου 26555 απάντηση σε αυτό το έγγραφο του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Λεβενών το με αριθμό πρωτοκόλλου 4163 έγγραφο βάσει του οποίου καθίσταται γνωστό ότι εντός των ορίων του Δήμου δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Σας διαβάζω επακριβώς τι λέμε σαν Δήμος σε απάντηση του εγγράφου του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Σε απάντηση του υπαρήθμου ΤΑΔ έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την φιλοξενία των προσφύγων. Κύριε Πρόεδρε, το καταθέτω πρακτικά. Σε απάντηση, σε έγγραφο 18 τρίτου της αποκεντρωμένης διοίκησης αποστέλνουμε που ζητούσε να δώσουν πληροφορία σε αν έχουμε χώρους και πάλι και αν έχουμε ΜΚΟ, αποστέλνουμε με το ίδιο περιεχόμενο ακριβώς, μα με το ίδιο, όπως σας είπα και πριν, ότι σε συνέχεια του αριθμού 119, 18, 3, 16 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών δεν υπάρχουν χώροι που να ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο μας και να πληρούν τις απαιτήσεις φιλοξενίας προσφύγων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το προσφυγικό ζήτημα χρήζει οργανωμένου κυβερνητικού σχεδιασμού σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας,
ώστε μέσα από δημοκρατικό διάλογο να υπάρξει αναλογική φιλοξενία αριθμού προσφύγων σε κάθε περιφέρεια και δήμο αυτής, με σκοπό αφενός με να μην υπάρξει κίνδυνος ασύμμετρης πληθυσμιακής μεταβολής των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου να μην καταστεί ανίκανος ο Δήμος να προσφέρει τις απρόσκοπτες υπηρεσίες του στους δημότες και κατοίκους του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων. Η από 6/5 συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα με μοναδικό συμμετέχοντα τον Δήμαρχο Πρεβενών, εσυνόλο 12 Δήμων, δεν έφερε χαρακτηριστικά σύσκεψης για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δηλαδή, σύμφωνα με έναν οργανωμένο κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ακριβή ή έστω κατά προσέγγιση αριθμό προσφύγων προς φιλοξενία τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και Δήμου, παρά τις επανελειμμένες οχλήσεις μου για σαφή προσδιορισμό αριθμού προσφύγων. Στην ανωτέρω σύσκεψη εκφράστηκαν από μένα όλοι οι ανωτέρω προβληματισμοί, ιδίως περί αναλογικής κατανομής των προσφύγων όχι μόνο σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και του συνόλου της χώρας, καθώς και αδυναμία φιλοξενίας προσφύγων υπό τις δεδομένες συνθήκες λόγω του μειωμένου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, είτε λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται δηλιά, είτε λέγονται ταμιακά αποθέματα, είτε λέγεται έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, είτε λέγεται έλλειψη αστυνομικής δύναμης, δεδομένου από το Γενικό Νοσοκομείο Πρεβενών και από την αστυνομία καλύπτονται και οι φυλακές. Αφού ενημερώθηκαν οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων, ο κ. Κουτσίδης και η κυρία Ντάγκα, περί της ανωτέρω συναντήσεως που έλαβε χώρα της 6/5 του 2016, απεστάλλει το με αριθμό πρωτοκόλλου 14/15/16 εμπιστευτικό έγγραφο δικό μου προς τον κύριο Περιφερειάρχη, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον κύριο Περιφερειάρχη και στον κύριο Βουλευτή, με τις θέσεις μου σχετικά με τη δυνατότητα υποδοχής προσφύγων εντός του Δήμου Πρεβενών, στο οποίο διαλαμβανόταν και έτοιμα για την πλήρη ενημέρωση του Δήμου μας δια του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση ένταξης του Δήμου μας στον προσφυγικό σχεδιασμό. Και επειδή αυτό το περίφημο έγγραφο χαρακτηρίστηκε εμπιστευτικό και ο καθένας μπορεί να το παρεμπινεύει, είμαι αναγκασμένος σήμερα να το διαβάσω αυτολεξί. Τι έγγραφο απέστειλα προς τον κύριο Περιφερειάρχη, προς τον κύριο κοινοποιούμενο, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και στον κύριο Βουλευτή. Σε συνέχεια της από 6/5 του 2016 συνάντησης που έλαβε χώρα στο γραφείο σας και κατόπιν των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί πάνω στη διαχείριση του θέματός σας, σας γνωρίζω τη θέση μου ως προς τη δυνατότητα υποδοχής προσφύγων στην χωρική έκθεση του Δήμου Πρεβενών. Αρχικά, όπως έχει τονιστεί και σε προγενέστερη επικοινωνία μας, ο Δήμος Πρεβενών δεν διαθέτει δημοτικά ακίνητα προς υποδοχή προσφύγων σε ανθρώπινες συνθήκες. Οποιαδήποτε πρόταση άλλης έκτασης, δημόσια, περιφερειακή ή ιδιωτική, καθιστά το Δήμο μας αναρμόδιο. Επειδή ωστόσο, αναπόφευκτα, οι υπηρεσίες και οι δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου μας θα κληθούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε περίπτωση υποδοχής προσφύγων, ο αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει αναλογικά με τον πληθυσμό της πόλης μας, δηλαδή τους 300 πρόσφυγες, καθώς διαφορετικά αφενός θα υπάρξει πληθυσμιακή αλλίωση και αφετέρου ο Δήμος μας θα καταστεί ανίκανος να προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι μόνο στους πρόσφυγες, αλλά και στους δημότες κατοίκους του κυρίως. Στο πλαίσιο δε της περιφερειακής συνείδησης που μας διακατέχει και εφόσον υπάρξει κεντρική απόφαση κατανομής των προσφύγων σε όλη την επικράτεια, θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος σχεδιασμός υποδοχής αυτών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε όλοι, πλην δεδομένων εξαιρέσεων,
οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας να φροντίσουμε για την αναλογική πληθυσμιακά και ανθρώπινη υποδοχή τους, καθώς δεν δύναται ένας ή δύο Δήμοι να κληθούν να διαχειριστούν καθολικά το προσφυγικό ζήτημα στην περιφέρειά μας. Τέλος, οι παρεχόμενες μη δημοτικές υπηρεσίες εντός του Δήμου Γρεβενών απαιτούν ενίσχυση για την επαρκή στήριξη ενός ολοκληρωμένου εγχειρήματος υποδοχής προσφύγων εντός του Δήμου Γρεβενών, καθώς οι υπηρεσίες παροχής υγείας, αστυνόμευσης και άλλες θα υποστούν μέγιστο πλήγμα στην ίδια ελληματική λειτουργία τους. Κλείνοντας, σε περίπτωση ένταξης του Δήμου μας στον προσφυγικό σχεδιασμό της περιφέρειάς μας, παρακαλούμε για την πλήρη ενημέρωσή μας επιμένω διά του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να λάβουν γνώση οι πολίτες και οι φορείς του τόπου μας. Για κάθε διευκρίνηση ή εξέλιξη είμαι πάντα στη διάθεσή μας. Αυτό είναι το περίφημο έγγραφο, το οποίο ο Δασταμάς μιλάει για τα πατώματα. Το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε. Έγγραφο δε με το ίδιο περιεχόμενο εστάλει και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Κατά παράβαση των ανωτέρων τοποθετήσεων και του αιτήματός μας για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπικών φορέων σε περίπτωση ένταξής μας στον προσφυγικό σχεδιασμό, ο εκπρόσωπος τύπου του Συντονιστικού Οργάνου για το Προσφυγικό, κ. Γεώργιος Κυρίτσης, ανακοίνωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης ότι θα φτιαχτεί ένας πρότυπος χώρος φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών δυναμικότητας 1.300 έως 1.500 θέσεων στα πατώματα στα Ρεβενά. Στην παραπάνω δήλωσή του επικαλέστηκε προκλητικά και αυθαίρετα δίθεν τήρηση της νομιμότητας, εφαρμογή τακτικής πυθούς και δίθεν εξαντλητικές επαφές και συσκέψεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εν προκειμένου, ουδεμία επαφή και σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με κυβερνητικά στελέχη, τουλάχιστον με τον Δήμο Γρεβενών, ενώ και ο τοπικός βουλευτής, κ. Γκιάλας, δηλώνει άγνοια επί του θέματος εν γέννη, καθώς και επί του όλων θέσεων που ανέφερε ο κ. Κυρίτσης σε προσωπική επικοινωνία που είχα μαζί του. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι τεράστιο. Όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, άλλοι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και εισηγούμε εν όψη ελλείψεως ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σαφών στοιχείων του κινδύνου πληθυσμιακής και πολιτιστικής ασύμμετρης μεταβολής της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας, καθώς και του πλήρους αποκλεισμού του Δήμου από τα κέντρα λήψης αποφάσεων για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, τιμή αποδοχή δημιουργίας χώρου φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.